Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Διοικητά, κύριοι Πρόεδροι Συλλόγων, αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση για τη βράβευση των αριστούχων μαθητών με καταγωγή από το Οροπέδιο Λασιθίου. Την εκδήλωση αυτή και φέτος την συνδιοργανώνουν οι Σύλλογοι Λασιθιωτών Αττικής Δικταίως, ο Σύλλογος Ηρακλειωτών, Λασιθιωτών Ηρακλειωτών, ο Σύλλογος Λασιθιωτών Δίας, η Πνευματική Εστία, ο Σύλλογος Γυναικών Οροπεδίου Λασιθίου Ρέα. Οι Σύλλογοι αναπτύσσουν διάφορες αξιόλογες δράσεις και μία από τις δράσεις αυτές είναι και η απόψινή εκδήλωση. Αισθάνομαι λοιπόν την υποχρέωση και σαν αντιδήμαρχος του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου να τους ευχαριστήσω για το επίπεδο και για την πολύ σοβαρή και ουσιαστική δουλειά που προσφέρουν. Θα ήθελα να αρχίσουμε λοιπόν τους χαιρετισμούς των επισήμων και να καλέσω πρώτα τον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Διοικητά του Νοσοκομείου Νεάπολης, αγαπητέ φίλε Νικοπατιέρα, κύριοι Πρόεδροι των Σωματείων Λασιωτών, Αττικής, Αγίου Νικολάου, Ηρακλείου, Πνευματική Εστία, κύριε Ιρέα, αγαπητοί φίλοι, σήμερα βραβεύουμε την αριστεία. Και βραβεύουμε την αριστεία γιατί η αριστεία αξίζει να βραβεύεται, να επιβραβεύεται και να αποτελεί υπόδειγμα. Υπόδειγμα όχι μόνο για τα νέα παιδιά, αλλά και για εμάς τους μεγάλους και τους πιο μεγάλους και από εμάς, γιατί με κόπο τα παιδιά, με θυσίες προσωπικού χρόνου, κατάφεραν αυτό που κατάφεραν. Κατάφεραν να βρίσκονται στην κορυφή των επιτυχώντων των σχολείων. Αυτή την αριστεία βλαβεύουμε και αυτή η αριστεία είναι το παράδειγμα που πρέπει να έχουμε όλοι μας στη ζωή μας. Είτε είμαστε μαθητές, είτε είμαστε μεγαλύτεροι, επιχειρηματίες, επαγγελματίες, υπάλληλοι, ο καθένας από το πόστο του. Αυτό θέλω να περάσει ως μήνυμα στα παιδιά. Ότι βραβεύουμε την αριστεία, γιατί η αριστεία δεν είναι μόνο η μαθητική αριστεία, είναι και η αριστεία της οικογένειας, η αριστεία του ρόλου του παιδιού στην οικογένεια και για εμάς τους μεγαλύτερους είστε παράδειγμα, γιατί είστε το παράδειγμα της αριστείας που θα πρέπει να ακολουθήσουμε και εμείς ως γονείς προς τα παιδιά μας. Αυτό είναι το σημαντικό. Και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να βραβεύουμε την αριστεία. Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου είναι κοντά σε κάθε εκδήλωση που έχει να κάνει για την παιδεία, κάθε εκδήλωση που έχει να κάνει με τον πολιτισμό. Υποστηρίζουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, με τα λίγα μέσα που διαθέτουμε, όλες αυτές τις δράσεις. Έχουμε ξεκινήσει ήδη την ανακαίνιση, και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, όλων των υποδομών της εκπαίδευσης. Ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος του Γυμνασίου Λυκείου. Προχωράει το Δημοτικό Σχολείο στον Άγιο Γεώργιο, από εβδομάδα ξεκινάει ο εργολάβος. Ο παιδικός σταθμός του Άγιο Γεώργιο επίσης και δημιουργείται και ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης εδώ στο Τζερνιάδο. Όλες οι δομές παιδείας θα ανακαινιστούν για να έχουν το επίπεδο που αρμόζει στα νέα παιδιά του Οροπεδίου Λασιθίου, στους μαθητές μας. Θέλω να συγχαρώ, για να μην φάω άλλο χρόνο, θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα τους νέους μαθητές για το επίτευγμά τους, για την αριστεία, δεν την ξεχνάμε τη λέξη αυτή. Για την αριστεία, θέλω να συγχαρώ τους γονείς που κοπίασαν για να φτάσουν τα παιδιά τους σε αυτό το επίπεδο και να ξέρετε ότι ο Δήμος θα είναι κοντά σας σε οτιδήποτε χρειαστεί. Οι μαθητές, οποιοδήποτε δρόμο και αν ακολουθήσουν, να γνωρίζουν ότι ο Δήμος είναι ανοιχτός και οπουδήποτε χρειαστεί θα έρθετε να σας βοηθήσουμε. Μόνο να μπορούμε. Εύχομαι λοιπόν καλή δύναμη σε όλους και καλή σταδιοδρομία.
σημείο αυτό θα πρέπει να σας διαβάσω την επιστολή που μας έχει στείλει σαν χαιρετισμό ο βουλευτής Λασιθίου Πλακιωτάκης Ιωάννης, τέως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, 19 Οκτωβρίου του 2017. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκλησή σας να παραστώ στη σημερινή εκδήλωση βράβευσης των αριστούχων μαθητών με καταγωγή από το Οροπέδιο Λασιθίου. Δυστυχώς όμως, προσωπικοί λόγοι δεν μου επιτρέπουν να είμαι παρόν παρά τη θέλησή μου. Ετούτης μου δίνεται η ευκαιρία να συγχαρώ από τα βάθη της καρδιάς μου τους μαθητές και τις μαθήτριες που επιλέξατε, όχι τον εύκολο δρόμο, αλλά τον δύσκολο δρόμο της κοπιαστικής και επίπονης προσπάθειας, διεκδικώντας τα όνειρά σας και τα καταφέρατε. Να συγχαρώ επίσης όλους εσάς, εκπαιδευτικούς και γονείς, που σταθήκατε δίπλα στα παιδιά σας, στηρίζοντας αυτή την προσπάθεια με κόπους και θυσίες. Αγαπητά μας παιδιά, η δική σας επιτυχία, η δική σας αριστεία που βραβεύουμε σήμερα στέλνει μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας, γιατί με λύπη διαπιστώνουμε στις μέρες μας ότι έχουμε απομακρυνθεί και έχουμε λησμονήσει τα ιερά και τα ιδεώδη της ζωογόνου πηγής μας, του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, ο οποίος είχε την προσπάθεια για αριστεία ως πρότυπο ζωής. Ο μένας Έλληνας ποιητής, ο Όμηρος, στην Ιλιάδα αναφέρει «Ένα αριστεύει και υπήροχον έμενε άλλον, μη δε γένος πατέρων εσχύνεμε». Ιλιάδα, Ραψοδία Ζήτα, 208. Σε ελεύθερη μετάφραση θα λέγαμε πάντα να αριστεύεις, να ξεπερνάς τους άλλους, να θυμάσαι το πατρικό σου γένος. Και πράγματι, η αθάνατη αυτή ομερική κληρονομιά καθοδήγησε γενναίες Ελλήνων σε έργα θαυμαστά και αξιοπρόσεχα. Όπως και εσείς σήμερα, αγαπητά μας παιδιά, θέσατε υψηλούς στόχους και τους πετύχατε. Αποτελείτε την ελπίδα μας για ένα καλύτερο αύριο, γιατί ακριβώς είστε το μέλλον αυτού του τόπου. Είστε η δημιουργική μαγιά της επόμενης ημέρας, στην οποία αναποθέτουμε όλες μας τις ελπίδες. Με εσάς προστάριδες μπορούμε να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο κόσμο από αυτό που ζούμε σήμερα, που εμείς σας προσφέραμε. Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να διεκδικήσει με αξιώσεις μία πιο ισχυρή θέση σε ένα έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, στηριζόμενη στις νέες ελπιδοφόρες γενιές που απλόχερα γεννά αυτός ο ευλογημένος τόπος. Τέλος, τα θερμά μου συγχαρητήρια στο Σύλλογο Γυναικών Οροπεδίου Λασιθίου ΡΕΑ, που για δεύτερη χρονιά φιλοξενεί την εκδήλωση της βράβευσης των αριστούχων μαθητών με καταγωγή από το Οροπέδιο, καθώς και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Το Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, την Πνευματική Εστία Οροπεδίου Λασιθίου, το Σύλλογο Λασιθιωτών Αττικής Δικταίως, το Σύνδεσμο Λασιθιωτών Ηρακλείου το Λασίθι και το Σύλλογο Λασιθιωτών Αγίου Νικολάου Ποδίας. Σας ευχαριστώ. Γιάννης Πλακιωτάκης. Θα ήθελα να καλέσω την κυρία Δαμιανάκη για ένα σύντομο χαιρετισμό. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, παιδιά, επίσημοι προσκεκλημένοι. Η τελετή βράβευσης είναι πλέον ένας θεσμός. Καθιερώθηκε με πρωτοβουλία του Δικταίου Συλλόγου και έχουμε την χαρά και την τιμή απόψε να είναι κοντά μας ο πρωτεργάτης, έτσι που την καθιέρωσε, ο κύριος Αδαμάντιος Κρασανάκης. Εκδήλωση των παιδιών στο γυμνάσιο του Οροπεδίου. Η τελετή αυτή βράβευσης συνδιοργανώνεται με τον Σύνδεσμο του Ηρακλείου το Οροπέδιο, τον Σύλλογο Ηρακλειωτών Οδείας, τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου και ο Δήμαρχος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για αυτή την εκδήλωση και τον ευχαριστούμε θερμά και όλους όσους βοηθούν και συμμετέχει και η πνευματική εστία. Φέτος, για δεύτερη χρονιά, φιλοξενείται
από τον δραστήριο και φιλόξενο σύλλογο των γυναικών του οροπεδίου ΡΕΑ με την δραστήριο πρόεδρο και τις πολύ δραστήριες γυναίκες, τις οποίες πρέπει να ευχαριστήσουμε από καρδιάς. Η αριστεία, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, αποτελεί την θεμελιώδη συνιστόσα των αξιών της ζωής. Αποτελεί, έχει την κινητήρια δύναμη που μπορεί να προωθήσει τα άτομα να αναδειχθούν και να εξελιχθούν μέσα στην κοινωνία. Όσοι πρεσβεύουν ή πιστεύουν στην υποβάθμιση της ευγενούς άμυλας, αυτοί εκείνο το οποίο επιδιώκουν είναι την ισοπαίδωση των σταθερών της κοινωνίας, οι οποίες πρέπει να στηρίζουν και πρέπει να αναπτύσσεται και πρέπει και τόσο τον οποίο πρέπει να αναπτύσσεται η κοινωνία. Ευτυχώς που πολλοί νέοι ενδιαφέρονται για γνώση και ουσιαστική παιδεία. Και αυτό βέβαια παρά τις αδεξιότητες που υπάρχουν σήμερα στη χώρα μας, κυρίως λόγω της οικονομικής της κατάστασης. Και αυτό το θεωρώ πολύ παρήγορο. Αλλά θα πρέπει να αναφερθώ και σε μερικά στοιχεία, τα οποία δυστυχώς δεν ξέρω ακριβή στοιχεία, ίσως η κυρία Μαρία Τζενάκη κάποτε, ως παιδαγωγός, θα μπορέσει να μας τα δώσει. Αναφέρεται ότι τα τελευταία χρόνια πολλά παιδιά, και ιδιαίτερα από την Κρήτη, εγκαταλείπουν νωρίς το σχολείο για να ασχοληθούν με το βιοποριστικό επάγγελμα του τουρισμού. Και εδώ πρέπει να τονίσω ότι μία χώρα ή ένας τόπος που στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στον τουρισμό, το μέλλον του δεν μπορεί να είναι σταθερό και δεν μπορεί κανείς να προβλέψει ότι είναι και ευίωνο. Σκεφτείτε σήμερα ποιος από εσάς θα μπορούσε να περπατήσει στη Λαράμπλα, στη Βαρκελόνη, χωρίς να έχει ένα καρφί μέσα στην καρδιά του. Βλέπετε πόσο ευμετάβλητος μπορεί να είναι ο τουρισμός. Δυστυχώς βέβαια τα παιδιά σήμερα, οι σημερινοί νέοι, έχουν πάρα πολλά προβλήματα, διότι δεν μπορούν να βρουν εύκολα εργασία, δεν μπορούν να κατοχυρώσουν το επάγγελμά τους, δυσκολεύονται να αναδειχθούν μέσα από αυτό και καμιά φορά έχουν και δυσκολίες να προσφέρουν έτσι τις όποιες δυνατότητες διαθέτουν όσον αφορά στην κοινωνία. Ευτυχώς, και λέω ευτυχώς, που η παιδεία και γενικά η μόρφωση δεν εξαρτάται μόνο από την οικονομική κρίση. Και ευτυχώς, επαναλαμβάνω πάλι ευτυχώς, που έχει αναγνωριστεί η αξία της μόρφωσης και της παιδείας ανεξαρτήτως του επαγγελματικού προσανατολισμού. Οτιδήποτε κάνει κανείς σήμερα, ιδιαίτερα οι νέοι, πρέπει να είναι μορφωμένοι και να υπεθέτουν τα απαραίτητα εργαλεία. Είτε βοσκοί είναι, είτε γεωργοί είναι. Βέβαια, τα ιδρύματα της χώρας, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα κυρίως, χωρίς αναπτυξιακή πολιτική, την οποία όλοι περιμένουμε, θα δυνατήσουν και ιδιαίτερα προς το μέλλον να ανταποκρίνονται σε αυτόν τον πολύ σπουδαίο ρόλο τους. Και μετά από όλα από αυτά που ελέγχθησαν όσον αφορά την αριστεία, αναρωτιέται κανείς, αξίζει αυτό που κάνουμε σήμερα εδώ, που βραβεύουμε, τα παιδιά, τι θα μπορούσε κανείς να τους υποστηρίξει. Ειλικρινά, πώς θα μπορούσε κανείς να το υποστηρίξει. Ειλικρινά σας διαβεβαιώνω ότι τα παιδιά που βρίσκονται σε αυτήν εδώ την αίθουσα αποτελούν το αντιπροσωπευτικότερο δείγμα μιας κοινωνίας η οποία στηρίζεται στη γνώση και στην παιδεία για να εφοδιάσει τους νέους, έτσι, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε ένα καλύτερο κόσμο. Και ακόμα αυτά τα παιδιά είναι που θα στελεχώσουν αύριο τα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα, πολλά από τα οποία βρίσκονται σε πολύ υψηλή αξιολόγηση στην παγκόσμια αξιολόγηση, όπως είναι παραδείγματος χάρη η Πανεπιστημιακή Κλινική της Ιατρικής στο Ηράκλειο, που βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά. Και αυτά τα παιδιά
θα βοηθήσουν τα ιδρύματα, τα πανεπιστημιακά, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, να διατηρήσουν το υψηλό επίπεδο σπουδών το οποίο διαθέτουν. Και δυστυχώς, ευτυχώς, εφοδιάζουν τα πανεπιστήμια μας όλο τον κόσμο με τους πιο καταρτισμένους νέους, τους οποίους βέβαια χάνει η Ελλάδα, και αυτή η απώλεια εγκεφάλων είναι κάτι το οποίο λυπεί όλοι μας, αλλά ας ελπίσουμε ότι στο μέλλον θα σταματήσει. Εν κατακλείδη, η παιδεία αποτελεί το πιο σταθερό εφαρτήριο στο οποίο μπορεί να στηριχτεί η κοινωνία και να προωθήσει τις προϋποθέσεις και να δώσει και τις απαραίτητες ευκαιρίες στους νέους μας για να δημιουργήσουν ένα καλύτερο κόσμο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, στις οικογένειές τους και στους δασκάλους τους, διότι ξέρω ότι μοχθούν. Το να αφιερώσει σήμερα χώρος και χρόνος και γνώση και να επενδύσεις χωρίς ανάλογο, δυστυχώς δεν υπάρχει η ανάλογη ανταπόδυση, είναι πάρα πολύ σκληρό εγχείρημα, ιδιαίτερα εδώ στο οροπέδιο Λασιθίου. Τώρα, όσον αφορά την περσινή βράβευση, 10 μαθητές λυκείου, και επαναλαμβάνω λυκείου, διότι ήταν τα παιδιά του λυκείου μόνο και που μπόρεσαν και πήγαν από εδώ, από το οροπέδιο, είχαν την ευκαιρία, μετά από πρόσκληση του ευρωβουλευτή του κυρίου Γραμματικάκη, ο οποίος μας στέλνει τους θερμούς του χαιρετισμούς, και μου είπε, τώρα δεν είναι εδώ, ίσως θέμε κι εμείς λιγάκι, ότι θα το σκεφτεί να ξαναστείλει, να ετοιμάσει ομάδα, και με τη βοήθεια και του Δημάρχου, νομίζω ότι και ο Δήμαρχος έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το θέμα, να πάλι να σταλεί μία ομάδα αριστούχων παιδιών από το Λύκειο, να σταλεί πάλι στο Ευρωκοινοβούλιο. Τώρα, τα παιδιά που πήγαν πέρυσι στις Βρυξέλλες, πέρα από την επιβράβευση της αριστείας τους, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σε θέματα θεσμικών λειτουργίας των θεσμικών οργάνων του Ευρωκοινοβουλίου, και συμμετείχαν και σε τηλεοπτική εκπομπή μέσα σε στούντιο του Ευρωκοινοβουλίου. Όλα τα παιδιά εκεί με μια φωνή, αφού μίλησαν για τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν, για τις ανησυχίες τους, για την ανεργία, για την μη έβρεση δουλειάς, όλα μαζί βροντοφώναξαν, και αυτός μπορώ να σας το διαβεβαιώσω και θα σας το πούν και στην ηλικία τα παιδιά, διότι πολλά παιδιά από αυτά που πήγαν πέρυσι στις Βρυξέλλες βρίσκονται εδώ πέρα και θα μιλήσουν, θα πούνε δύο λόγια για την εμπειρία τους αυτή. Μπορώ να σας πω ότι όλα τα παιδιά βροντοφώναξαν και είπαν ότι σε αυτό το παγκόσμιο γεωπολιτικό γίγνεσθε, η Ελλάδα απαιτεί η Ευρώπη επιτέλους να διατηρήσει τον ιστορικό της ρόλο, όπου κάθε λαός έχει τη θέση του, χωρίς να υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ φτωχού νότου και πλούσιου βορρά. Και ακόμα ο προσανατολισμός της Ευρώπης είναι ένας και μοναχός. Αυτός που δείχνει το άγαλμα που κοσμεί το Στρασβούργο, και δεν είναι πάλι, δεν είναι τίποτα άλλο παρμένο από τη μυθολογία, είναι απαγή της Ευρώπης. Τη βλέπουμε και εδώ, έχει καθιερωθεί η πλατεία Ευρώπης στο Ψυχρό. Η απαγή της Ευρώπης που κοσμεί το Στρασβούργο και αποτρέπει κάθε πραγματική αρπαγή της Ευρώπης από τους κεφαλαιούχους μηχανισμούς. Και τρίτος και σπουδαιότερος λόγος που βραβεύονται τα παιδιά είναι ότι προσπαθούμε να επιστρέφουν στις ρίζες τους και να έχουν μνήμες, διότι όπως γράφει ο αγαπητός και φίλτατος ευρωβουλευτής, ο κύριος Γραμματικάκης, στον αστρολάβο του ουρανού και της ζωής, κάποτε υπάρχει μία αργόσυρτη, αλλά πολύ μεγάλη επιστροφή σε παιδικές μνήμες και σε ανθρώπους. Αυτή η επιστροφή είναι αυτή η οποία θέτει την σφραγίδα της σε όλη μας τη διαδρομή. Και με αυτά τα λόγια τελειώνω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
με συγχωρέσετε. Κύριε Παδιέρα, να μας κάνετε ένα χαιρετισμό. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Διευθυντά της Τροχέας, αγαπητοί Πρόεδρε του Συλλόγου. Είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι εδώ πέρα στη σημερινή πράξη. Το Λασίτη για μένα και συγκεκριμένα το οροπέδιο αποτελεί το δεύτερο μου σπίτι. Αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα και είμαι πολύ χαρούμενος που θα συμμετέχουμε σε αυτή την πράξη των παιδιών. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, στους γονείς που είναι συνοβάτες των παιδιών και είτε αυτοί οι σπόροι που θα πλαστήσουν σε 20 χρόνια από τώρα να είμαστε εμείς πίσω και αυτοί μπροστά για να βγάζουμε το πόσο ακόμα και μπροστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παδιέρα, διευθυντή του νοσοκομείου Νεάπολης Διαλυνάκιο. Και τώρα να καλέσουμε για ένα χαιρετισμό τον κύριο Ξενερτάκη Αλέξανδρο, πρόεδρο του Συλλόγου Λασιθιωτών Ηρακλείου. Γεια σας και από μένα. Παιδιά, συγχαρητήρια και καλή πρόοδο. Είναι ακόμα μια εκδήλωση με πραγματικότητα, με συμμετοχή προπορέων των συλλόγων, αλλά με προστάρι και πάλι το Δήμο, με το Δήμαρχό μας και το Δημοτικό της Συμβουλίου. Μαζί πρέπει να προχωράμε, να λύνουμε προβλήματα, να βάζουμε ιδέες και να κάνουμε τις προσπάθειες. Παιδιά, έχουμε να ανέβετε το στίβο της κοινωνικής ζωής όσο μπορείτε πολύ ψηλότερα, με πάρα πολλά και μεγάλα αξιώματα. Αλλά να μην ξεχάσετε ποτέ αυτό το πανέμορφο τόπο και την καταγωγή σας. Γιατί σας χρειάζεται. Σας χρειάζεται όταν φτάσετε σε τέτοιες θέσεις που μπορείτε να δώσετε ό,τι είναι δυνατόν σε αυτόν τον τόπο που παρά τα μεγάλα προβλήματα, παρά τις μεγάλες καιρικές και άλλες συνθήκες προχωρούσε και θα προχωράει μπροστά. Ένα άλλο θέλω να πω, να το έχετε καλά υπόψη σας. Πήγε ένας περαστικός σε ένα χωριό του Ροπαιδίου και κάθισε στο καφενείο. Και λέει στο καφεντζή, λέει πανέμορφο το χωριό σου. Και λέει ο καφεντζής, έχει 15 καθηγητές της Πανεπιστημίου. Και του λέει, δεν ξέρω το χωριό λέει. Και του λέει ο περαστικός, λέει μωρέ ανθρώπους έχει. Ανθρώπους πρέπει να βγάλουμε στην κοινωνία. Ανθρώποι παιδιά μου, ανθρώποι. Γεια σας. Ένα χαιρετισμό και από τον κύριο Ζερβάκη Πέτρο, πρόεδρο του Συλλόγου Λασιθιωτών Αγίου Νικολάου, ο Δίας, και διοικητής της Τροχιάς Αγίου Νικολάου. Καλησπέρα και από εμάς. Θα είμαι σύντομος για εξοικονόμηση χρόνου. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Διοικητά του Νοσοκομείου Νεαπόλεως, συντοπίτες και συντοπίτησες, φίλοι και φίλες, αγαπητά παιδιά. Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου συμμετέχουμε με τους υπόλοιπους συλλόγους οροπαιδιωτών στη βράβευση των αριστούχων μαθητών του τόπου μας. Θα ήθελα να συγχαρώ όλα τα παιδιά για τους σκόπους, τις θυσίες και τις προσπάθειες που κατέβαλαν όλη τη χρονιά που πέρασε, να συγχαρώ τους γονείς τους για τις θυσίες και τους σκόπους και τη στήριξη που παρέχουν στα παιδιά. Αποτελεί πράγματι ιδιαίτερη τιμή για το οροπαίδιο να υπάρχουν τέτοια μυαλά και μας γεμίζουν με υπερηφάνεια. Να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά καλή πρόοδο και καλή σταδιοδρομία στη ζωή τους. Ευχαριστώ. Το πληροφόρησαν, δεν μπορώ βέβαια να τον εντοπίσω, ότι βρίσκεται εδώ ο κύριος Μιλιαράς, ο πρώην Δήμαρχος Οροπαιδίου Λασιθίου, να κάνει και εκείνος ένα χαιρετισμό. Ναι.
Έχει φύγει. Δεν είμαστε. Ωραία. Να προχωρήσουμε παρακάτω. Κυρία Τζενάκη, ένα χαιρετισμό από την πνευματική αιστεία. Καλησπέρα και από μένα. Αισθάνομαι πάρα πολύ περήφανη ως οροπεδιώτησα που βλέπω απόψε σε αυτή την αίθουσα τα λασιφιωτάκια μας, τα πω πρώτα, γιατί αξίζουν πρώτα το μεγάλο μπράβο, λειτουργούν σε συνθήκες πολύ πιο δύσκολες από ό,τι όλα τα υπόλοιπα παιδιά που βρίσκονται κοντά σε μορφωτικές ευκαιρίες. Να συγχαρώ και όλα τα παιδιά όλων των άλλων σχολείων. Να τα συγχαρώ που βρίσκονται απόψε εδώ και τιμούν με την παρουσία τους τον τόπο από τον οποίο προέρχονται οι γονείς τους. Θερμά συγχαρητήρια για τις προσπάθειές σας για υψηλές επιδόσεις, τις οποίες είμαι σίγουρη ότι έχετε στο μυαλό σας να συνεχίσετε σε οποιοδήποτε επίπεδο παρακάτω στη ζωή σας. Θερμά συγχαρητήρια στους γονείς σας, που το θέμα μόρφωση πάντα για τον οροπεδιώτη, ακόμα και την εποχή της πρωτοκρατίας, ήταν σε προτεραιότητα. Και σε πάρα πολύ δύσκολους καιρούς έχει αποδείξει το οροπέδι ότι το θέμα μόρφωση, να μορφωθεί το παιδί, είναι προτεραιότητα. Να συγχαρώ επίσης τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία για τις προσπάθειές τους σε πραγματικά δύσκολες συνθήκες. Συνθήκες που καλείται ο εκπαιδευτικός να υλοποιήσει έργα, να φέρει επιδόσεις στους μαθητές του, χωρίς να έχει την απαιτούμενη στήριξη είτε σε επίπεδο προγραμμάτων, είτε σε επίπεδο κατευθύνσεων, είτε σε επίπεδο αναμορφώσεων, σε όλα αυτά που χρειάζεται μια σύγχρονη κοινωνία. Η πνευματική αιστεία δεσμεύτηκε πέρυσι για το σχολείο εδώ, που θεωρώ ότι πρέπει να το στηρίζουμε ένα παραπάνω όλοι οι λασιφιώτες, γιατί είναι το σημείο αναφοράς μας. Δεσμεύτηκε ότι θα αποκτούσε ένα πιάνο. Το πιάνο το Σεπτέμβριο βρέθηκε στο σχολείο με τις άπνες και αυτόματες ενέργειες της γυμνασιάτου μας, η οποία επανεκλέγει και είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον τόπο μας, το ότι τα σχολεία στηρίζονται από εκπαιδευτικούς που είναι εδώ και τα πονάνε. Φυσικά δεν μπορώ να μην εκφράσω τη συγκίνηση ότι ο άνθρωπος ο οποίος το δόλησε, ο Σύφης ο Μιχαλογιάννης, είναι πλέον από το Άγιο Αείμνηστος. Έμεινε όμως ένα πιάνο να δίνει ευκαιρία σε παιδιά που δεν είχαν ποτέ στη ζωή τους την ευκαιρία να παίξουν πιάνο και αναδειχθήκαν ήδη και ταλέντα. Η πνευματική αιστεία σας φέρνει και φέτος κάποιο άλλο δώρο και κρατήστε το στο μυαλό σας. Εσείς τα νέα παιδιά στο YouTube και στο ίντερνετ και στο κινητό σας όλη την ώρα. Μετά από λίγο θα έχετε και καταπληκτικές παραστάσεις. Έχουμε έτος Καζαντζάκι φέτος, που θα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο, Καπετάν Μιχάλης, οι Αδερφοφάντες και άλλα, που η πνευματική αιστεία εξασφάλισε και τα προγράμματά του σε PDF αρχείο και καταβάλει προσπάθεια το μορφωτικό κεφάλαιο του τόπου. Είτε αυτό αφορά πρόσωπα, έχουμε εξαιρετικές προσωπικότητες, δεν θα τις καλύψουμε στο σκοτάδι και στη λίθη, γιατί από αυτούς πήραμε και παίρνουμε και θα παίρνουμε. Και έχουμε και ένα σύγχρονο μορφωτικό κεφάλαιο, τα οποία όλα θα πρέπει με την αρρωγή και με τη σύμπραξη, αυτά τα δίκτυα που δημιουργούνται τώρα είναι πραγματικά να μας κάνουν όλους χαρούμενους, όπως είπε ο κ. Ξομεριτάκης, γιατί όλοι μαζί θα πρέπει το θέμα παιδείας να το συνδράμουμε, είτε εντός οροπεδίου είτε εκτός οροπεδίου, από όπου και αν βρισκόμαστε. Και κλείνοντας, για να μην κουράσω, θα ήθελα θερμά να συγχαρώ το δικταίο, γιατί κάνει περισσότερα πράγματα για μας από ό,τι εμείς. Να συγχαρώ επίσης τους διοργανωτές όλους της απόψινής βραδιάς, το Δραστήριο Σύλλογο ΙΡΕΑ, το Σύνδεσμο Λασιθιωτών το Ηράκλειο, το Σύνδεσμο, το Σύλλογο του Αγίου Νικολάου Δίας, και είμαστε όλοι εδώ να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Σας το υποσχόμαστε, θερμά συγχαρητήρια, να είστε καλά.
να τελειώσουμε τους χαιρετισμούς με τον κύριο Κρασανάκη Αδαμάντιο. Καλησπέρα και από μένα, σεβαστοί γονείς, αγαπητά μας παιδιά, αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτες. Καταρχήν είχα πολλά να πω, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι πιο γνώρις ο Δήμαρχος, ότι μερικά κακά παιδιά από ένα άλλο νομό δίπλα από το Ηράκλειο, από το Μιλοπόταμο από τα Νόγια, μας κάνα σαμποτάζ. Τι να το πω, πώς να το πω, γιατί είμαι τόσο πολύ νευριασμένος κύριε Δήμαρχε που δεν μπορώ να το εκφράσω και έπειτα. Και δεν μπορώ να το εκφράσω και έπειτα. Και πρέπει Μαρία και ο Αλέκος πρέπει να διαμαρτυρηθείτε στο Ηράκλειο ότι δημοσίευσα στην εφημερίδα Πατρίδα ένα άθρο στο οποίο λένε ότι η Όγια Κεφαλογιάννη γράψε το πρόεδρο της Δημοκρατίας να έρθει στο δικτύο και φυσικά να παρευρεθεί εδώ σε όλους εμάς. Αυτή που ψηφίζεται η Δημοκρατία, σε έχετε λοιπόν υπόψη σας και εγώ για την Κεφαλογιάννη. Δεν είναι η μέρα για να πούμε εδώ, η μέρα σήμερα είναι για συγχαρητήρια, αλλά πρέπει να τα λέμε και αυτά. Η πρόεδρος του Δικτέου, η κυρία, η γιατρός μας, η πρόεδρος του και η γιατρός μας και άξιος επιστήμονας, είπε ότι ξέρετε, κάνουμε αυτή την προσπάθεια να βοηθήσουμε τους μαθητές που αξίζουν κλπ. Αξίζει όμως με την κρίση που έχουμε σήμερα. Αξίζει να γίνει αυτή η προσπάθεια που έχουμε με αυτή την κρίση. Αγαπητοί φίλοι, γιατρέ, πρόεδρος του Δικτέου, αξίζει περισσότερο, σήμερα περισσότερο, αξίζει περισσότερο να βραβεύονται αυτά τα παιδιά για να βγουν και άριστοι επιστήμονες και άριστοι άνθρωποι, να διαμεταγωγηθούν και να μην λένε ψέματα και να πάρε την Ελλάδα να την κάνει καλύτερη από ό,τι την είχαμε εμείς κάνει. Αξίζει λοιπόν περισσότερο. Θα προσδιοθώ τώρα και εγώ λιγάκι. Είναι όπως είπε η πρόεδρος του Δικτέου μια εκδήλωση που ξεκίνησε επί Δικτέου. Ήδη είχε κάνει πρώτη φορά ο Γιώργος Πουλάκης στο Γυμνάσιο Τζερμιάδου και βράδυ στους μαθητές του Γυμνασίου Τζερμιάδου. Μετά βγήκα και εγώ μετά. Τώρα κάναμε για όλους τους μαθητές όλων των σχολείων, όχι μόνο όλων των γυμνασίων και ηλικίων όλη τη χώρα για να βαρβεύονται όλοι οι μαθητές για τις προσπάθειες που κάνουμε. Αξίζουν λοιπόν συγχαρητήρια καταρχήν στους μαθητές για τους χώρους που κατέβαλαν, που προτίμησαν τον δύσκολο δρόμο της μάθησης για να βάλουν χρήσιμη αύριο στην κοινωνία. Αξίζουν συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς δασκάλους τους που με το επίμονο έργο τους μετέφεραν τη γνώση για να μπορούν να βάλουν αύριο χρήσιμη στην κοινωνία. Αξίζουν συγχαρητήρια επίσης στους γονείς που παρήγαν στους μαθητές τα πάντα για να μπορέσουν να αριστεύσουν και να βάλουν κρίση. Αξίζουν επίσης συγχαρητήρια στους διοργανωτές, σε όλους εσάς, που συνεχίζετε μια παράδοση, διότι έτσι θα μας παρέγεται αύριο μεθαύριο, θα δώσετε έτσι, θα γίνει μια προσπάθεια να μπορούν και του χρόνου, ένα παράδειγμα, για να παρουσιαστούν περισσότεροι καλοί μαθητές του χρόνου, που να μπορέσουν να μας κάνουν την Ελλάδα καλύτερη. Μη σας κουράζω όμως, σήμερα είναι η μέρα των μαθητών. Συγχαρητήρια και πάλι στους αριστεύτες, συγχαρητήρια και στο Δήμο βέβαια με τις προσπάθειες που είναι κοντά μας, συγχαρητήρια και στους διοργανωτές και σας ευχαριστώ. Ο τελευταίος χαιρετισμός θα είναι ο του κ. Κρασανάκη, αλλά έκανα μία παράληψη. Να καλέσω πρώτα τη γυμνασιάρχη, την κυρία Βογιάκη, να μιλήσει σύντομα. Και μετά τον κύριο Κρασανάκη, Γεώργιο, του Λυκιάρχη. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς, εδώ βρίσκομαι πρώτα σαν μέλος της ΕΕΚΤΑΣ. Με πολύ χαρά φιλοξενούμε την απόψινή εκδήλωση. Θα θέλαμε να την κάνουμε κάθε χρόνο. Και γενικά, κάνουμε δηλώσεις στη ΡΕΑ, οι οποίες αφορούν τόσο παιδιά, όσο και μεγάλους. Κάνουμε βέβαια εκδηλώσεις το χειμώνα. Το ανασύντητο χειμώνα είναι μία ζόρικη περιοχή. Εγώ βέβαια έχω μεγαλώσει στη Βόρειο Ελλάδα και μου φαίνεται εύκολη, αλλά σε σχέση με Αθήνα ή την υπόλοιπη Κρήτη, οι συνθήκες είναι αρκετά δύσκολες. Εδώ τώρα θα σας μιλήσω σαν γυμνασιάρχης. Σίγουρα οι συνθήκες που περνούν τα παιδιά μας είναι δύσκολες. Έχουν δύσκολη πρόσβαση σε οτιδήποτε εκτός σχολείου,
Όλες οι δεύτερες δραστηριότητες τους γίνονται σίγουρα με μετάβασή τους τουλάχιστον μισή ώρα και μία ώρα από εδώ. Γι' αυτό και σαν σχολείο προσπαθούμε, και εγώ και ο κ. Καζανάκης θα σας πει μετά, προσπαθούμε να δίνουμε στα παιδιά οτιδήποτε μπορούν να δούνε πέρα από τα σχολικά τους βιβλία. Προσπαθούμε να συμμετέχουμε από πολιτιστικά δρόμενα μέχρι αγώνες, μέχρι να τους κάνουμε εκδρομές σε διάφορα μουσεία, κάνουμε προγράμματα στο σχολείο, εκδηλώσεις φιλανθρωπικές, γιορτές, οτιδήποτε μπορούμε. Πάει όμως σίγουρα αυτά τα παιδιά, και ειδικά τα παιδιά, ξέρετε, που είναι των μεγάλων τάξεων και θέλουν να δώσουν πανελλαδικές, να δώσουν πανεπιστήμια και όλα αυτά, σίγουρα η προσπάθεια που καταβάλουν είναι τουλάχιστον 2 φορές από ό,τι η προσπάθεια των υπόλοιπων παιδιών. Γι' αυτό και εγώ απέτησα σήμερα να βραβευθούν πρώτα τα δικά μας παιδιά. Και κάτι άλλο, σε αυτό που είπε ο κύριος Ξομεριτάκης, το αν έχουμε ανθρώπους, μπορώ να το καταθέσω από τις μαρτυρίες των συναδέλφων μου, δεν είναι από το Λασίθι, αλλά τοποθετούνται στο Λασίθι. Είναι τα καλύτερα παιδιά που έχουν δει ποτέ σε σχολείο. Οι οποίοι, αν δεν πάρουν μετάθεση για Ηράκλειο, δεν πάνε σε άλλο επαρχιακό σχολείο, αλλά ξανέρχονται στο δικό μας. Υπάρχουν συνάδελφοι που έρχονται και 5 και 6 χρόνια στο σχολείο, ακριβώς επειδή η ποιότητα των παιδιών που έχουμε είναι καλή. Έχουμε λοιπόν ανθρώπους και δεξιότητα. Διευθυντής Λυκείου Τζαρδιάνδο. Καλησπέρα. Αγαπητά μας παιδιά, πρώτα που σας πάμε σήμερα. Κύριε Δίσιου, ευχαριστώ πολύ που ήταν στο τόπο μας, που μας θυμάτε και με την παρουσία σας, αλλά και τους συλλόγους που είναι εθνική αμοιβήτα στα παιδιά που μας ζουν και ιδιαίτερα στα παιδιά που ζουν στο εσύ. Με ακούστε λίγο. Τα παιδιά που ζουν στο Λασίθι, αντιμετωπίζοντας από τον καιρό τις κακές οικιακές συνθήκες, ασφαλώς φέρνουν ιδιαίτερη αχυδέφρα χειροκροτία. Δεν παραβλέπω τα παιδιά που ζουν και σπουδάζουν σε άλλα σχολεία. Θεωρώ ότι η προσπάθειά του στο μεράξει όλο γιατί έχει πραγματικά ο ανταγωνισμός είναι καλύτερος. Και πραγματικά χαίρομαι ιδιαίτερα όταν ακούω όλες τις ιδιότητες να πηγαίνουν μπροστά. Εγώ όμως σαν εκπαιδευτικός θα ήθελα να μεταφέρω ένα μήνυμα επαναστατικό στα παιδιά μας. Σε αυτή την εποχή που γίνονται οικονομικές δολοφονίες κρατών και νοικοκυριών, θέλω τα παιδιά μας να μπουν στο σύστημα, να γίνουν οι κορυφές του συστήματος να το διαδρώσουν. Αυτό για μένα θα ήταν η μεγαλύτερη αμοιβή σαν εκπαιδευτικός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα ξεκινήσουμε τη βράβευση των παιδιών. Θα ξεκινήσουμε με το βίντεο. Το βίντεο από τις Βρυξέλλες. Ωραία. Thank you.
παιδιών πήγαν πέρυσι στις Βρυξέλλες και η βαθμολογία τους επειδή έγιναν με αξιοκρατικά και μόνο κριτήρια. Είναι δημοσιεύοντας όποιος θέλει να το δει. Θα το δει στο τέχνος, στο επόμενο κλασικείο, θα υπάρχουν τα ονόματα και των παιδιών και ο βαθμός τους. Εγώ θα ήθελα να καλέσω κάποια από αυτά τα παιδιά, αν βρίσκονται εδώ, να έρθουν να μας πούν λίγο λόγια για την εμπειρία τους. Ελένη, έλα. Ελένη Αθανασάκη, από το Καμινάκι. Δημιουργήσαμε σχέσεις τις οποίες δεν θα μπορούσαμε να έχουμε δημιουργήσει υπό άλλες συνθήκες και αυτό έγινε μέσω και, και της περσινής εκδήλωσης σαν τη σημερινή, αλλά κυρίως και από την επιθυμία των παιδιών να μαθαίνουμε και να γνωρίζουμε γράμματα και γνώσεις. Αυτά. Γεια σας, ονομάζομαι Σπαγιανάκης Θανάσιος. Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν να γίνω πραγματικά εκπονιστές αυτή την τεράστια εταιρεία, γιατί πραγματικά είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνεται μία φορά στη ζωή του καθενός. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης το Σύλλογο Δικτέων για όλα αυτά που έκανε για μας. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον τόπο του πατέρα μου γενικότερα, που μας στείλει, δεν είναι άπραγος στα πράγματα που κάνουμε, στην αριστεία, στους καλούς μαθητές και σε όλα αυτά. Γιατί πραγματικά προσπαθεί να κάνει τους ανθρώπους και τα παιδιά να προσπαθούν ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ονομάζομαι Βαλμίδα Κιλιάνη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Καλλιτζιάρο για την πρόσκλησή του. Νομίζω ότι κοντά το Ευρωκοινοβούλιο και ένα ξένο πολιτισμό που δεν ξέρω τον οποίο είσαι εξωτερικό είναι εύκολο και έχει τελείως διαφορετική νοοτροπία από τους δραστηριότητες και τους Έλληνες. Επίσης θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε εδώ, γιατί όταν σε τιμάνε άνθρωποι από τον τόπο σου, είναι μια ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, στον οπότε με Σπύρος Πανιάρης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Αρμακουκάκη, που είναι στο σπίτι μας και ευρωβουλευτής για την πρόσκλησή του. Αυτό το ταξίδι ήταν πολύ σημαντικό, ήταν μια εμπειρία ζωής. Διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε, ήταν εξαιρετικά δύσκολο να περνήσουμε στο κοινοβούλιο και να δούμε το Βρυξέλλες. Επίσης ήθελα να ευχαριστήσω τους συλλόγους εδώ πέρα τους Οπικούς, αλλά και της Αθήνας, του Ηρακλείου, του Αγίου Νικολάου, γιατί με αυτή εδώ την πράγμαση που διοργανώνουν κάθε χρόνο, μας δίνουν ένα κίνητρο για να αριστεύσουμε και την επόμενη χρονιά και να ξαναβρεθούμε εδώ πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Λέγω Μαριάννα Καλαδάκη και ήμουν μία από τις μαθήτριες που πήρα μέρος στις Βρυξέλλες. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Καλαδάκη αλλά και στους διοργανωτές αυτής της εκδρομής, διότι μας έδωσαν την ευκαιρία όχι μόνο να δούμε το Ευρωκοινοβούλιο και τους χώρους του, αλλά να μπορέσουμε να θαυμάσουμε τα αξιοθέατα και τον πολιτισμό της Άνω Ευρώπης. Και θα ήθελα να πω άλλο ένα ευχαριστώ στους μαθητές, διότι μπορέσαμε μαζί να δούμε μαζί τις Βρυξέλλες. Εγώ ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για εμάς. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε εμείς τα παιδιά που κατάφεραν και έφτασαν το οροπέδιο στις Βρυξέλλες. Ναι, Ιωάννα, μπορείς να κλείσεις το προτζέκτορ πρώτα. Ωραία, παιδιά, καθίστε σας παρακαλώ. Θα κάνουμε μία προβολή, ένα σύντομο βίντεο. Είναι για το έτος του Καζαντζάκη, από τα 60 χρόνια από το θάνατό του. Με την ευκαιρία, είναι πάρα πολύ ωραίο. Say no.
απόψε. Η νύχτα στο μεγάλο κάστρο. Σηκώθηκε ένας άνεμος, ζεστός ο βρός, φούσκωδε τρύπη. Ξεκινούσε απ' την αραπιά, σπάρνιζε το κάτω της μεσαρά. Thank you.
σαν βουδεριό θαλασσινού που ανέβαινε. Βαθιά απ' τη μαύρη λάσπη του καιρού να πάρει λίγη ανάσα. Τη ζυγαριά κρατάει στα πέλαγα και το φιλίζει να πάρει. Βγαίνει στέναξα απ' τη μάτια του κόσμου να βουνεί. Απ' τα νυχτό παραθυμούνται το νύχτο βασοδόνι. Θα πω κι μόνο τα δίκρα το γνωστό από λίγο φεγγάρι. Έτσι περνούσε με τα δίκτυα της στον κόσμο από ανοιχτά. Κι ό,τι στριμμένη μέρα νιώτανε το κουβαλούσε εκεί. Πες κι εσύ με σχολή τα χλώματα του διατυλιγμένου. Η Ελένη στέλεξε απ' τη μορφιά του κόσμου αγλαβωμένη. Ελπίζω να σας άρεσε, να τα απολαύσετε.
Ας ξεκινήσουμε, νομίζω, τη βράβευση. Να καλέσουμε τον Δήμαρχο πρώτα-πρώτα. Κυρία Δήμαρχε. Θα ξεκινήσουμε από το γυμνάσιο Τζερνιάδο πρώτα. Από την πρώτη τάξη. Φασάρης Μιχαήλ του Ιωάννη. Βαθμός 20. Μπράβο, Μιχαήλ. Δεύτερο παιδί, Σιγανού Διαμάντα Μαρία του Ιωάννη. 19 και 4, 10 και 4. Από τη δευτέρα τάξη, Β' Γυμνασίου, Φανουριάκη Μαριάννα Πινελόπη του Γεωργίου. 12, 10 και 4. Και το Λουράκης Ζαχαρίας του Εμμανουήλ, 19 και 6, 10 και 4. Γυμνασιάρχη, κυρία Κουβαγιάκη, Σπανάκη Χρυσοβαλάντου του Εμμανουήλ, 19 και 6, 10 και 4. Νικοπούλου Ελένη Μαρίνα του Αχιλλέα, 19 και 5, 10 τα τρίτα. Λίπη. Φανουριάκη Εμμανουέλα Μελπομένη του Γεωργίου, 19 και 3, 10 τα τρίτα. Μανολάκη Εκατερίνη του Εμμανουήλ, 18 και 9, 10 και 4. Ευχαριστούμε, κυρία Βουλιάκη. Προχωράμε με το Λύκειο Τζερμιάδο. Θα καλέσω τον κύριο Περσανάκη, θα μου επιτρέψετε. Συγγνώμη, ναι, έκανα ένα λάθος. Με συγχωρείτε. Γαλανάκη Εμμανουήλ στην τρίτη γυμνασίου του Χαρίλαου, 19 και 3, 10 τα τέταρτα. Συγγνώμη. Από το Λύκειο Τζερνιάδο, πρώτη τάξη, Αθανασάκη Εκατερίνη του Κωνσταντίνου. Εμμανουήλ Χριστόβουλος, ο επόμενος Καριωτάκης Φίλιππος του Βασιλείου, 18,3. Από την Δευτέρα Λυκείου. Πλατή Γεωργία του Μιχαήλ, 18,4.
τάξη. Αθανασάκη Ελένη του Ιωάννη, 19,5. Και Γαλανάκη Μαριάννα του Χαρίλο, 18,9. Ευχαριστούμε κύριε Κρασανάκη να καλέσουμε τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Στρατάκη. Από τα υπόλοιπα σχολεία, εκτός οροπεδίου, πρώτη γυμνασίου, Τσαγκαράκη Δημήτρα, δυστυχώς δεν μπορεί να γράψει τους βαθμούς εδώ. Επόμενη, Δημητρουλάκη Ελένη, να μας λένε τα παιδιά το σχολείο τους. Πρώτο Αλικαρνασσού, πρώτο γυμνάσιο Αλικαρνασσού. Μάριος Γαβρίλ. Thank you.
Μαρκάκη από την Πνευματική Εστία. Νικολέτα Μαρκάκη. Κωνσταντίνος Παπαφραγκάκης είναι ο επόμενος. Παπαφραγκάκης. Είναι Άγιος Νικόλαος γυμνάσιο, αλλά δεν ξέρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ζουλομουτάκη Μαρία Ευδοξία. Δωδέκατο Γυμνάσιο Ηρακλείου 19-8. Είμαι ορφανού. Δεν είναι εδώ. Ειρήνη Μαμαλούκου. Ειρήνη Μαμαλούκου. Επόμενο παιδί, Ευαγγελία Χαραλαμπάκη. Γενικό Λύκειο Νεάπολης, 19-3-12. Ευχαριστούμε, κυρία Ζανάκη. Τον επίτιμο αντισευγγελέα του Αρείου Πάγου και αντιπρόεδρο του Δικταίου, τον κύριο Μίτη Αντώνη. Την απομονωμή. Ευαγγελία Χαραλαμπάκη. Μιχαήλ Φακιανάκης. Έπειτα Νικολέτα Θανασάκη. Έλα να μας πεις λίγο. Δεύτερο γυμνάσιο Αγίου Νικολάου, 19-14. Κολέτα Θανασάκη. Κάποιος έχει παραλάβει. Το επόμενο παιδί που θα βραβευτεί ο Ρέστης Κολογιάννης. Πιταροκύλη Μαριάννα. Πέμπτο γυμνάσιο Ηρακλείου, 19-7-14. Καταλογή Μαριάννα, θα το παραλάβει η κυρία Τζανάκη. Δεύτερο γυμνάσιο Ηρακλείου, 19-10-14. Είναι το παιδί της Ανδροίκης Πανδράκης, συναδέλφου μου και την καταλογή Γιάννη. Κύριε Μίτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι πρόεδροι να έρθουν, ο κύριος Ξεμεριτάκης. Νίκο! Τρίτη Γυμνασίου, Ιωάννης Κρασανάκης. Μουσική
Καρτέτα. Τα παιδιά που βραβεύονται θα ήθελα να παραμείνουν για να κάνουν μία ομαδική φωτογράφηση μετά. Εντάξει, μην φύγετε. Μαρίνος Λουράκης. Γυμνάσιο Χρυσονής, ο Ήκος. Κυρία Ζαρβάκη, Εκατερίνη Σπανάκη. Δεύτερη γυμνάσια Ερακλείου, 19 και 9. Μαργαρίτα Μπελούκα, ο δήμαρχος θα παρακαλέσω να κάνει αυτή την απολαμή. Συγγνώμη, Πέτρο. Thank you.
Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, 19 και 4.
τελειώσει την προηγούμενη. Το Γιάννη Κατερίνη. Εντέκατο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, 19,7. Τώρα Δευτέρα Λυκείου, Μαρία Δραπετινού. Γενικό Λύκειο Νέας Αλικαρνασσού, 19,2. Ευχαριστούμε κυρία Γαλανάκη. Ο κύριος Παπαδάκης Πατελής από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λαγού Πινακιανό, γνώστος για την επόμενη διαβράβευση. Εμμανουήλ Χατζάκης. Πώς είναι Εμμανουέλα Χατζάκη, δεν ξέρω. Εμμανουήλ Χατζάκη. Πέμπτο Λύκειο Ηρακλείου, 19,3. Μάρκος Λυράκης. Δεν είναι εδώ μάλλον, ε. Κωνσταντίνα Ελένη Δουλαψάκη. Α, έρχεται το προηγούμενο παιδί. Μάρκος Λυράκης. Μάρκος Λυράκης. Κωνσταντίνα Ελένη Δουλαψάκη. Για την επόμενη βράβευση είναι η νηπιαγωγός, η διευθύντρια του νηπιαγωγείου Αγίου Γεωργίου. Ευχαριστούμε. Μαρία Στραταντονάκη. Δεν είναι εδώ, απουσιάζει. Φώτης Καρύδης. Φώτης Μινάς Καρύδης. Ούτε. Άννα Παπιαδάκη. Τελευταία τάξη, τρίτη λυκείου, το παιδί που θα βραβευτεί, Μιχαήλ Βαρδάκης, και την βράβευση, μισό λεπτό, ο κύριος Ηρακλής Καφτάκης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αβρακόντε. Είναι εδώ. Μάλλον όχι. Θα κάνει την βράβευση η κυρία Δαμιανάκη. Καπετανάκιο, πρώτο γενικό λύκειο Ηρακλείου, καθώ και τρίτο. Ο κύριος Καφκάκης, παρακαλώ, ελάτε. Μην θέλετε πρόσκληση ιδιαίτερη. Δεν άκουσες. Σπύρος Πέτρος του Πανιάρης. Μαμά,
Νικόλα Σαθίου, η Ρέα, η Πόπη η Σκουλικάρη, θα κάνει την επόμενη βράβευση για το Μύρονα Κοντογιάννη. Μύρο Κοντογιάννης, είναι εδώ. Εξασφάλιση κάτι του δυναμικού για την ίδρυυση και την άδρυυση του οροπεδίου.
δεσμεύσεις με συγκεκριμένες εγγύες περιμένει διατάραξη της ισορροπίας των συνθηκών, πρωτογενή τομέα, καλλιέργειας και κτηνοτροφίας στο ορμπέδιο προς εξασφάλιση των καλλιεργητών, κτηνοτρόφων και ιδιοκτητών. Τρίτον, αναλογική συμμετοχή του Δήμου Ορμπεδίου Λασιθίου στο φορέα διαχείρισης του φράγματος από Σεμιέμι. Τέταρτον, κατάρχηση καταφυγείου άγριας ζωής στην περιοχή Ξανενή, Βουτική, Αγίου Γεωργίου Δήμου Ορμπεδίου. Να μας κάνετε γνωστές τη μελέτη, τελική μελέτη για την διάνοιξη της ιστορίας του για την απορροή των υδάτων, την ολοκλήρωση του ημικών ομαλίων σε κόμβο με τη δημιουργία εισόδου και εξόδου από και προς Άγιον Πόλο, έβδομον βελτίωση της κυβίδια πλάτης, συντήρηση και νέα χάραξη όλου του περιφερειακού οδικού δικτύου από Ηράκλειο προς Οροπέδιο και από Άγιον Πόλο προς Οροπέδιο. Καθώς και τα προαπαιτούμενα, όπως μελέτη χρηματοδότηση και κατασκευή αποχαιρετικού δικτύου και βιολογικού σε όλο το οροπέδιο Λασιθίου. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και θα παρακαλέσω και πάλι όσο το δυνατόν αν μπορούμε όλοι να υπογράψουμε. Είναι για το καλό του οροπεδίου και για το μέλλον του. Τέλος θα ήθελα στο σημείο αυτό να κάνω μία παρεμβολή για να ευχαριστήσω τον κύριο Κοροπίλια που μας υποστηρίζει με φωτογραφική κάλυψη και ζωντανή εκπομπή της εκδήλωσης μέσω του διαδικτύου και να τον ευχαριστήσω για την υποστήριξή του για τη συνεχή προβολή του Οροπεδίου Λασιθίου μέσω του ειδησεογραφικού blog fonien.gr. Θα ήθελα να μας συγχωρήσετε για τα λάθη όποια έγιναν και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και φέτο και θα μπορείτε να περάσετε για ένα κέρασμα από το Σύλλογο Γυναικών Οροπεδίου Λασιθίου ΙΡΕΑ. Καλό βράδυ.